Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, μία ομάδα κουκουλοφόρων έσπασε τζαμαρίες 11 καταστημάτων στην Ερμού έως την καπνικαρέα και εξαφανίστηκε. Σε αναρτησή του σε ιστοσελίδα, αναρχικοί ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης. Επιτεθήκαμε χθες βράδυ στην καρδιά της Μητρόπολης, στο κέντρο της Αθήνας, λίγα μέτρα πιο κάτω από σταθερή σκοπιά δυνάμεων της ομάδας Δίας και Δημηρίας ΜΑΤ και σπάσαμε διάφορα καταστήματα χωρίς να γίνουμε αντιληπτοί. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο γενικότερο κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεσπάσει για τον εχμάλωτο σύντροφό μας, απεργό πείνας και δίψας Κωνσταντίνο Γιαχτζόγλου, και που θα ισοπεδώσει την πόλη όσο καθυστερούν την απάντηση στο δίκαιο αίτημά του για τη μεταγωγή στη δικαστική φυλακή του Κορυδαλλού. Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους ίδιους τους καταστηματάρχες το πρωί για τον μπάχαλο στην Ερμού και τις επιθέσεις των κουκουλοφόρων. Μάλιστα, η δικαιολογία της αστυνομίας ήταν ότι δεν έγινε αντιληπτή επίθεση λόγω βροχής. Τελικά η αστυνομία κατάφερε να κάνει δύο προσαγωγές υπόπτων. Πρόκειται για δύο Γερμανούς ηλικίας 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν στη Μητροπόλεως αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Άγνωστο παραμένει αν οι επιθέσεις συνδέονται με την υπόθεση του 29χρονου Κωνσταντίνου Γιαχτζόγλου που ευθύνεται για τον τρομοδέμα στο Λουκά Παπαδήμο.